Αυτά, Μπάμπη, τα όσα προλόγησα, συγκαταλέγονται στα θετικά του πράγματος. Στο αρνητικό, διαχρονικά μέχρι και σήμερα, παραμένει το κομμάτι της υποστελέχωσης της πολιοδομίας, η οποία χρόνο με το χρόνο χάνει ολοένα και περισσότερο έμπειρο προσωπικό. Έτσι ακριβώς είναι. Καλησπέρα, Κατερίνα, όπως τα σκιαγράφησες. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα θετικά, όπως είπες και εσύ. Λοιπόν, η οικοδομική δραστηριότητα στο Ηράκλειο άντεξε, συνεχίζει να αντέχει μέσα στην πανδημία, Κατερίνα, και μάλιστα γνωρίζει και μια μικρή σχετική άνθηση. Νομίζω είναι κάτι που εκπλήσει. Ίσως δεν θα περιμέναμε μέσα στις αντίξωες συνθήκες της πανδημίας και του COVID-19 να έχουμε αύξηση άνοδο της οικοδομικής δραστηριότητας, και όμως αυτό γίνεται. Αυτό καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία. Να πούμε εδώ, θα παρουσιάσουμε λοιπόν τα στοιχεία που πήραμε από την Πολιοδομία Ηρακλείου, από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Καραντινό και την προϊσταμένη του τμήματος αδειών, την κυρία Μέρη Φράγκιουδάκη. Να πούμε εδώ απλά ενημερωτικά, Κατερίνα, ότι τα στοιχεία αυτά της Πολιοδομίας Ηρακλείου δεν αφορούν μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, αφορούν και στο Δήμο Χερσονήσου και στο Δήμο Μαλεβιζίου, διότι εξυπηρετούνται από την Πολιοδομία Ηρακλείου. Να δούμε λοιπόν για του λόγου το αληθές. Το 2019 είχαμε 443 νέες οικοδομικές άδειες από την Πολιοδομία Ηρακλείου. Την αμέσως επόμενη χρονιά, 2020, όταν ξεκίνησε και η πανδημία, Κατερίνα, αυξήθηκε ο παραδόξος αριθμός, 483 νέες άδειες. Τώρα, το 2021, και ενώ όσο συνεχίζεται βέβαιως η πανδημία, έχουμε ήδη 424 άδειες. Και αναμένεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μέχρι την εκνοή της χρονιάς να φτάσουμε στον αριθμό 509. Νομίζω είναι αξιοσημείωτη και σταθερή η ανωδική τάση στην έκδοση των νέων οικοδομικών αδειών, που προηγεί βεβαίως κάτι πολύ θετικό και για το μέλλον. Να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα, Κατερίνα. Εδώ έχουμε ένα ακόμα πολύ θετικό σημάδι για την τοπική οικοδομική δραστηριότητα. Είναι οι βεβαιώσεις όρων δόμησης και οι λεγόμενες προεγκρίσεις, δηλαδή τα πρώτα βήματα για να πάμε στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Το 2019 είχαμε 360 βεβαιώσεις και προεγκρίσεις, το 2020 ανέβηκε ο αριθμός 400, 2021 μέχρι τώρα το πρώτο αυτό δεκάμηνο, Κατερίνα, 555 προεγκρίσεις, και αναμένεται να κλείσει χρονιά με 667 προεγκρίσεις. Αυτό σημαίνει τα επόμενα χρόνια ένας μεγάλος αριθμός από όλα αυτά τα στοιχεία θα μετατραπούν σε άδειες δόμησης και κάποιοι σίγουρα θα ξεκινήσουν να χτίζουν, κάτι πάρα πολύ θετικό για την τοπική αγορά. Τώρα, το νόμισμα έχει και την άλλη όψη, πολύ σωστά την ανέφερες. Είναι το χρόνιο αγκάθι της υποστελέχωσης που πραγματικά διωγγώνεται, Κατερίνα, χρόνο με το χρόνο. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που μας έδωσαν, πριν από 10 χρόνια, το 2011, υπηρετούσαν στην Πολιοδομία Ηρακλείου συνολικά 80 άτομα. Τώρα, μια δεκαετία μετά, έχουν απομείνει μόλις 38. Και ειδικότερα στο τμήμα αδειών, Κατερίνα, είχαμε το 2010 21 άτομα. Τώρα έχουμε μόλις 10 άτομα, εκ των οποίων μάλιστα να σου αναφέρω ότι και είναι μόνο οι 5 μηχανικοί, οι άλλοι 5 δεν είναι καν μηχανικοί. Ένα χρόνιο πρόβλημα που καλείται να φέρει να αντιμετωπίσει η Πολιοδομία Ηρακλείου μέσα στον όλο αυτό μεγάλο όγκο δουλειάς που βλέπουμε ακόμα και τώρα, αυτά τα τελευταία χρόνια της πανδημίας. Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη, για τις λεπτομέρειες.